Agora, e como sempre, στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Ζωζέ Σόκρατες. Ο σοσιαλιστής πολιτικός προσήχθη όταν έφτασε στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας από το Παρίσι. Μαζί του συνελήφθησαν 3 ακόμα άτομα. Φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς, η οποία περιλαμβάνει ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη. Εντός της ημέρας, ο Σόκρατες αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο 57χρονος βρισκόταν στην εξουσία την περίοδο 2005-2011. Παραιτήθηκε από τον Πρωθυπουργικό Θόκο μετά την καταψήφιση των μέτρων λιτότητας που έφερε η κυβέρνησή του στο Κοινοβούλιο. Ήταν ο άνθρωπος που έβαλε την Πορτογαλία στο μνημόνιο. Οι πρόωρες εκλογές που διεξήχθησαν το 2011 έφεραν στην εξουσία το σημερινό κεντροδεξιό συνασπισμό. Ωστόσο, το Σοσιαλιστικό Κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές του 2015.